που έχει να κάνει με συμπλοκή και ξυλοδαρμό. Κατέληξε μάλιστα μια γυναίκα στο νοσοκομείο. Διερευνά το ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, τα κρυβή αιτία αυτής της συμπλοκής. Πάμε αμέσως στο Μαρίνο Βασιλείου. Είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού για να μας πει περισσότερα. Κύριε Βασιλείου, καλό μεσημέρι. Κύριε Βασιλείου. Σας ακούω, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Πέστε μας λίγο τι διερευνάτε με αυτή την υπόθεση, κύριε Βασιλείου. Ήταν συμπλοκή μεταξύ ορισμένων ατόμων για διαφορά που προέκυψε για τα θέματα της μάσκας, της χρήσης της μάσκας. Ναι, ακριβώς. Ξεκίνησε μια αντιπαράθεση μεταξύ 6 προσώπων, mm-hmm. τη Μαρίνα Λεμεσού, την προπερασμένη Κυριακή 17. Ναι. Έγινε μια παρεξήγηση μεταξύ τους και ακολούθησε συμπλοκή. Μάλιστα. Ως ναι. αποτέλεσμα της συμπλοκής προέκυψαν και άλλα αδικήματα, εκ των οποίων το πιο σοβαρό της βαριάς σωματικής βλάβης εναντίον μια 41χρονη κοπέλα. Μάλιστα. Η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού, σε ιδιωτική κλινική μάλλον αρχικά, μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάφου, διότι συνέχισαν οι πόνοι που είχε στο πόδι, οπότε ξαναεπισκέφθηκε το νοσοκομείο στην ΠΑΠ. Μάλιστα. Η αστυνομία διερευνά τα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, ναι. επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, δημόσιας εξύβρισης, καθώς και της συμπλοκής. Ναι. Οι έρευνες βρίσκονται σε καλό δρόμο, λαμβάνονται και οι τελευταίες καταθέσεις, αξιολογούνται κλειστά κυκλώματα mm-hmm. και το συντομότερο ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στην νομική υπηρεσία. Για τελικές οδηγίες. Ναι, έγιναν συλλήψεις, κύριε Βασιλείου, ή όχι για αυτήν την υπόθεση. Και τα αδικήματα που διερευνάτε είναι για όλους τους εμπλεκόμενους, επειδή από την πληροφόρηση δεν θέλαμε να δείξουμε ούτε βίντεο ούτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά από την πληροφόρηση που έχει να κάνει με αυτήν την υπόθεση, συνάγεται ένα γεγονός ότι πολλά άτομα είχαν επιτεθεί στη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα. Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα ήταν δύο ομάδες, ναι. αν μπορούμε να τις πούμε ομάδες. Ναι. Η μία ήταν η κοπέλα που τραυματίστηκε σοβαρά με κάταγμα στο πόδι. Ήταν μαζί με τον συμβίον της, ναι. ηλικίας 51 χρόνου ο ένας και 41 η άλλη, ναι. η κοπέλα. Και ακόμα 4 άτομα που συμμετείχαν σε αυτήν τη συμπλοκή. Έχουν ληφθεί από τους 5... Δηλαδή 4 εναντίον 2. Ναι, 4 άτομα ναι. εναντίον 2. Εντάξει, το αδίκημα της συμπλοκής δεν διαχωρίζουμε. Ναι. Όσα άτομα συμμετέχουν σε μια συμπλοκή, η αστυνομία διερευνά αδίκημα εναντίον τους και από τις καταθέσεις και συγκεκριμένα από το περιεχόμενο των καταθέσεων, ναι. προκύπτουν και άλλα αδικήματα τα οποία θα διαχωριστούν γι' αυτόν και θα σταλεί και ο φάκελος στην νομική υπηρεσία. Για το τι ακριβώς καταλογίζεται στον καθένα, αφού αξιολογηθούν και όπως σας είπα. Ναι, επειδή έχουμε τραυματισμό και περίθαλψη όμως στο νοσοκομείο, πώς και δεν ακολούθησε σύλληψη, αυτό είναι το ερώτημα. Έγινε διαδικασία για έκδοση εντάλματος, ναι. όμως για λόγους που δικαιολόγησε το δικαστήριο, δεν έγκρινε την αίτηση της αστυνομίας για έκδοση εντάλματος. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε.